κόλλας. Τελάθηκες, παιδί μου, τι βαράς! Ξέρεις γιατί. Πας καλά, είσαι λαλίση! Νόμιζα ότι ανοίξαμε γραφείο, όχι γαρσονιέρα. Σου φέρα το ράτζο, λοιπόν, να βγάζεις τα μάτια σου άνετα. Μην πάθεις κανένα λουμπάγκο. Τι λες, ρε, τι λες! Τι λέω. Είχαμε ένα κενό στην επίπλωση, τώρα είμαστε εντάξει. Έλα, τσίπα το ράτζο, να τελειώνουμε. Δεν πιστεύω. Εγώ το πιστεύω γιατί το είδα με τα μάτια μου. Ξέχασα την τσάντα μου, βλέπεις ανάθεμα την ώρα. Θα πάρω λοιπόν την τσαντούλα μου και δεν θα με ξαναδείς. Έλα, κάτσε δύο λεπτά, Νόρα, κάτσε. Αν θέλεις στρώμα για το ράτζο, πάρ' το μόνος σου. My soul is on fire. Ανοίγω! Άνοιξε ρε παιδί μου, σου εξηγήσω! Δυνατό ρε παιδάκι μου, δεν θέλω ούτε να σε βλέπω ούτε να σε ακούω! Άνοιξε την πόρτα γιατί θα τη σπάσω! Το έχω ξανακάνει στο παρελθόν και με επιτυχία αν θυμάσαι! Όχι, δεν σ' ανοίγω ρε! Σταμάτα να ξυπνήσεις τους ανθρώπους! Τι θες! Να ακούσεις! Τι να μου πεις, ε! Δεν μπορούσα να περιμένεις δύο μέρες να φύγει ο Οδυσσέας για να σπιτωθείτε! Δίνεις προεκτάσεις! Θα σου έλεγα τώρα τι δίνω, ρε κακομοίρη! Δεν μπορούσα να την πας σε ένα ξενοδοχείο! Τσιγκούνι! Ε, τσιγκούνι! Δεν υπολόγιζα ότι! Τι δεν υπολόγιζες, την έκρηξη του ηφαιστείου! Βεζούβιε! Το πάθος! Έπρεπε να αποθεώσεις το πεντάγραμμο στα δικά μου δικόγραφα! Αν δεν έφευγες... Ευτυχώς! Γιατί ξέρεις δεν έχω το βίτσιο να παίρνω μάτι! Θα έβλεπες ότι δεν έγινε τίποτα! Τη σταμάτησα, αλλά εσύ έφυγες και δεν τα είδες όλα! Ευτυχώς που δεν τα είδα, γιατί έχω και ένα Θεό που με προστατεύει! Γιατί δεν με ακούς! Θα σ' άκουγα! Θα σ' άκουγα! Αν μου έλεγες, έτσι ήθελα και έτσι έκανα! Αναπαραδεκτό δηλαδή αυτό που θες εσύ! Όχι, αυτό που νιώθεις και αυτό που βλέπουμε. Αλλά μετά, αν με δεις να εξασκώ εγώ το γραφείο με άνεση. Κουβέντα δεν θα βγάλεις, κακομοίρη μου. Κουβέντα! Πες το μας έτσι. Πες μας ότι ψάχνεις άλλοθι να καλύψεις τις δικές σου τις βρώμιες. Ενωράκι, ε! Σε γελίος, ρε! Σε πολύ φορά δεν έχει πάρει το χεράκι σου. Ναι, για να σου φορέσει τη δική σου κατηφόρα. Και κατηφόρα, ρε! Ηλίθια, τρελή και αλοπαρμένη. Νιώθεις ένοχες, Λουκάκο. Δικιά σου είναι η ζωή. Κάντε ό,τι θες. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνεις και την άδεια. Αλλά έχει την αξιοπρέπεια να την κρατάς έξω από το γραφείο μας. Κάναμε μία συμφωνία οι δυο μας. Και εγώ τη τηρώ απαραίτητα. Φρόντισε και εσύ να τηρείς τη δική σου. Τι θέλεις, εσύ δεν μου είπες αν κάνω κάτι, αν το κάνω καλά. Δεν εννοούσα πάρω στο γραφείο μου. Δεν ελέγχονται αυτά, ρε Νορά. Α, έχεις πάρει φόρα, ε. Τι θες να κάνω, ρε παιδί μου, τι ζητάς από μένα πια. Προσπαθώ. Ριέ, ηλίθιε. Μη μου τα κάνεις αυτά εμένα, γιατί το εξασκώ κι εγώ το σπορ. Κατάλαβες. Έσπασε το ποτήρι μου. Θα σπάσω κι όλα, μα θέλω. Δεν θα προλάβεις, θα σας πάω στο κεφάλι σου. Στο κεφάλι σου, κακομοίρη. Για τα σύνδερα. Πάνω σε δει γιατρός! Όχι ένας, ιατρικό συμβούλιο! Ηλίθιε! Ηλίθιε που σ' αγαπώ! Τι τύχη μου! Είναι τρελή! Τρελή! Αλλάξε όλα τρεύτη! Έλα ρε μαμά! Κλείστε ρε παιδάκι μου, σου λέω έχω δουλειά! Ρε μάνα, πόσες φορές σου έχω πει να μην τηλεφωνείς στο γραφείο, έχω δουλειά. Μη με παίρνεις. Ξέρω. Κεφαλιά. Τι είναι αυτά, στυλέ και άμυαλε. Προς αντικατάσταση αυτού που σου έσπασε έκθες. 12 για ένα. Ναι, είμαι και κουβαρντάς, τι να κάνουμε. Να έχεις καβάτζα, να σπάσω όταν τα βρίσκεις με τον Δημήτριο. Με προκαλείς να τα εγκαινιάσω στην κεφάλα σου. Καλά το ράτζο δεν φιλοτιμήθηκε να το πάρεις από εδώ μέσα. Γιατί να το πάρω, θα σου χρειαστεί. Α, και για του λόγου το αληθές. Λουκά, θέλω να μιλήσουμε. Ιδιαιτέρως. Ας, δεν χρειάζεται. Φεύγω εγώ. Και προς Θεού, μην ξεχάσω την τσάντα μου. Τι λέει. Θα κλειδώσω φεύγοντας. Μην βουκάρει κανένας πελάτης και νομίζει ότι υπενοικιάσαμε το χώρο για τσόντες. Νορά, να αφήσει την κλειδαριά όπως έχει, εντάξει. Αυτά τα παίρνω, Λουκά. Θα χρειαστούν. Να σου πω, κατέβασε κανένα story. Μην γίνουμε η χαρά το ενίκο εδώ μέσα. Α, το κρεβάτι είναι δώρα από μένα. Γεια σου, Ντέζι. Γιατί η παραλυρή αυτή. Έλα, τι με ήθελες. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, Λουκά. Ο Οδυσσέας εχθές πάλι μιλούσε για τη δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Ε, τα είπαμε αυτά, ρε Μαργαρίτα. Θα του μιλήσω εγώ σήμερα. Να σου πω. Πρέπει να πας και την ώρα σε κανένα γιατρό. Την ώρα να την αφήσεις ήσυχη. Το
κρεβάτι αυτό τι είναι? Για την ώρα είναι. Για να ξαποσταίνω όταν κουράζεται από τη δουλειά. Έχουμε ένα κάρο προβλήματα και εσείς κάνετε σαν παιδιά. Τι έχουμε αυτό το κουσούρι. Κρεβάτια, ποτήρια, τι αηδίες είναι αυτές? Δεν την μπορώ αυτή καθόλου. Μου τη δίνει. Υπάρχει μια αμοιβαιότητα συστημάτων, δεν μπορώ να πω. Γιατί σε στεγάζεσαι μαζί της εσύ, μου λες? Έλα. Σε τραβάει κάτω, παιδί μου, δεν το βλέπεις? Πιο κάτω από ό,τι με πας εσύ, Μαργαρίτα, δεν γίνεται, δεν υπάρχει πιο κάτω. Εσύ είσαι σπουδαίος δικηγόρος. Mm. Και σε λίγο θα έχεις και αυξημένες υποχρεώσεις. Δεν μπορείς να κουβαλάς κι άλλους στις πλάτες σου. Ναι, κοίτα, καλή η πλακίτσα, αλλά έχει και ένα όριο. Λοιπόν, στα επαγγελματικά μου δεν σου πέφτει λόγος. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Συνονιθήκαμε. Έφερε και άλλα ποτήρια για τον πόλεμο. Ποιο πόλεμο? Που μου τα έσπασε, αλλά του έσπασε κι εγώ. Μελίτα, καταλαβαίνεις τίποτα εσύ? Τίποτα, ελάστηνε. Και του πήγα και το κρεβάτι. Mm. Ποιο κρεβάτι, παιδάκι μου, για πού? Για το γραφείο, παιδί μου. Βάλατε κρεβάτι στο γραφείο? Τι ήθελες ρε Μελίτα, να στρώσει το σεντόνι πάνω στα αδικόγραφα? Παρακαλώ. Όχι ότι θα είναι με στην κλίδα, όχι βέβαια. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και τον κλείδωσα φεύγοντας μαζί της. Πού κατάντησα? Πού κατάντησα? Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ζεις την απόλυτη παράνοια, μικρή του τενίστρια. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αντί να του σπάσω το κεφάλι, σπάω ποτήρια. Γιατί δεν πας στο μαγαζί της Ντέζης να τα σπάσεις? Λοιπόν, Νωράκη, για να πούμε και κάτι ευχάριστο. Η ιστορία με τις πίνακες έκλεισε. Άντε! Τα κανόνισε όλα ο Στέφανος. Βέβαια. Πάντα τα θύματα την πληρώνουν. Τώρα λοιπόν να σώσουμε και την ψυχική μας υγεία. Παιδιά. Λοιπόν, το σχέδιο επανέρχεται. Θα σας βάλουμε σε τάξη σας τους δύο. Δαφνούλα, είπαμε αυτά ξέχνατα. Ποιο σχέδιο, δεν καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι, εγώ συμφωνώ. Λέω να κάνουμε τα πάντα για να τα βρείτε. Ποτέ τον ποτόν. Ποτέ τον ποτόν. Έλα ρε Νόρα, έχετε καταντήσει γραφική πια. Ομολογήστε το να πάνε και οι δικές μας ζωές παρακάτω. Ναι, μια κουβέντα είναι αυτό. Κοίτα να δεις, το ξέρω στο κεφάλι, αμάν πια. Ακόμη και η Εύα δείχνει πιο διαλλακτική, ρε παιδί μου. Καλά. Και μετά θα τακτοποιήσω και σένα με τον Λούκα και τέρμα οι καλές πράξεις για φέτος. Καλά, καλά. Τι είπες? Α, τίποτα, τίποτα. Αλλά και σένα δεν θα σ' αφήσω έτσι, Νωράκι μου. Δαφνούλα, σε παρακαλώ, κάτσε να φύγει η Ντέζη πρώτα από τη μέση και μετά βλέπουμε. Πήρε Νόρα και εσύ τώρα που σ' αγαπάει ο άνθρωπος. Κοριτσάκια, στα αυγά σας, εντάξει. Μελίτα, πες και εσύ, δεν θα είναι δυο ταιριαστά ζευγάρια? Τι να πω. Εντάξει, νομίζω πως τώρα που ηρεμήσαμε, ο καθένας θα βρει το δρόμο. Έχει σειρά να ρέκει, κάνε μια δοκιμή και αν δεν... Άρχισε τη ζωή σου με το Σμίτι. Ψάχνω τη γωνία στον κύκλο να πάω να κρυφτώ. Πώς ακούγεται, παράλογο? Ακατανόητο. Ο Οδυσσέας είναι έτοιμος να πάρει το παιδί και να την κάνει. Κόντρα στην απόφαση του δικαστηρίου. Ντέζη βγάζει αφρούς. Και μέσα στη γενική σύγχυση και τη γλαπαταγή έχω και μια τρελή που με εξπεντονίζει ποτήρια και κρεβάτια στο κεφάλι. Λουκά μου, είσαι σε παραλήρημα ή είναι η ιδέα μου? Καλά να το δεις, ε. Σε λίγο στο σπίτι της θα πίνουμε νερό κατευθείαν από τη βρύση. Ποια ποτήρια, μωρέ, τι κρεβάτι, τι είναι αυτά που μου λες? Σπαστό. Μου το κουβάλισε στο γραφείο. Λουκά, τι της έκανες? Τίποτα. Είδε εκεί λίγο τι ντέζησε. Με εκδηλωτική κατάσταση. Μίλησε λίγο με το κορμί της, ρε παιδί μου. Δυμένο ή γυμνό, γιατί από σώμα σκίζει. Με έχει τρελάνει στα χαστούκια, λέμε τώρα. Η Ντέζη, η Νόρα. Ζηλεύει, ρε Λουκά. Κόψε πια την πλάκα. Πήγαινε και πες της ότι την αγαπάς. Τι να της πω, ρε Νικόλα, τι να της πω. Εδώ μιλάμε, ο άλλος είναι έτοιμος να πάει one way καραμαριά, α πούμε. Τι να της πω, σ' αγαπά τόσο πολύ που θα παντρευτώ την Ντέζη. Πρέπει να βρεθούμε να μιλήσουμε. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Ωραία, έλα εσύ το βραδάκι από το σπίτι και αν δεν θες να μιλήσεις, έχουμε και ώμους να κουμπίσεις. Yeah.
Η παρέα της Φεγγαρόπετρας μαζεύτηκε. Λοιπόν, περιμένουμε και τον Λουκά και αμέσως μετά ο Νικόλας πηγαίνει και κλειδώνει την πόρτα. Και σήμερα έχει τσιμουδιά. Απόψε θα λυθεί το θέμα σας. Πρέπει να μάθει ότι είσαι ερωτευμένος μαζί της, Λουκά. Γιατί? Για να υποφέρουμε και επισημώς.